παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να δώσουμε αύριο μία απάντηση σε ένα ερώτημα, Σταύρε. Έτσι, αύριο θα σε ρωτήσουν ότι έχεις έναν άρρωστο όπου δεν απειλείται η ζωή του, δεν απειλείται η γενικότερη κατάσταση της υγείας του, αλλά η ποιότητα της ζωής του. Για ποιο λόγο να μην δοκιμάσεις για 2, για 3 εβδομάδες ή για 1 μήνα, γιατί δεν δίνεις μία ευκαιρία στη φαρμακευτική αγωγή. Ούτε αυτοί θα υποσχεθούν ότι θα τα βγάλουν πέρα με τα φάρμακα ΕΣΑΗ. Δεν θα έρθουν να αποδείξουν αυτό αύριο. Μπορεί να χρειαστεί το χειρουργείο. Αλλά εμείς αύριο πρέπει να βγάλουμε ένα slide, πιστεύω, το οποίο να λέει για ποιο λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει αμέσως να ξεκινήσουμε, να μην δοκιμάσουμε την φαρμακευτική αγωγή. Αυτό είναι το ένα. Και πιστεύω, κατά την άποψή μου, είναι το σημαντικό υπολοιπόμενο ούρον και το IPSS που δείχνει ότι αυτός ο άρρωστος βασανίζεται. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να μπει ένα slide για ποιο λόγο δεν μπαίνουμε καν στην διαδικασία να δοκιμάσουμε τη φαρμακευτική αγωγή που ο καθένας από αυτήν την αίθουσα θα το έκαμνε. Έτσι, ο καθένας. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πήγαινε κατευθείαν στο χειρουργείο. Το ένα που ήθελα να πω ήταν αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι μιλάμε για το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής. Σαν να εκεί πέρα λέει ότι ο άρρωστος αυτός δεν έχει χρήματα και ότι έχει γραμμάτια και μιλάμε για το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής σαν να πρόκειται αυτός ο ασθενής να προκαταβάλει τα χρήματα των φαρμάκων των επόμενων 5 ετών. Όπου δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτός ο άρρωστος θα πάει να πάρει κάτι με το ταμείο του, αν υποθέσω ότι είναι ανασφάλιστος θα το πληρώσει 28 ευρώ ή 26 ευρώ τον αλφα μπλόκερ ή αν είναι ασφαλισμένος θα πληρώσει 4 ευρώ συμμετοχή. Το να χειρουργηθεί, το να μπει στη διαδικασία ενός λέιζερ, μιας λέιζερ προστατεκτομής ή οποιασδήποτε άλλης, το κόστος πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο εάν αυτό δεν το κάνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν γι' αυτό είπαμε να πούμε διουρυθμική στο τοπικό δημόσιο νοσοκομείο. Παρακαλώ. Είναι αυτό που και χθες το συζητούσαμε τελικά. Η περίπτωση της υπερπροστατικής του προστάτη είναι από τις λίγες ίσως περιπτώσεις όπου υπάρχει συναπόφαση του ασθενούς με τον γιατρό. Δηλαδή, δεν λέει ο γιατρός πρέπει να χειρουργηθείς, παρά μόνο αν έχει κάνει επίσκεψη βέβαια ο ασθενής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι συναπόφαση. Εκεί λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι τα ενοχλήματα για τα οποία προσήλθε ο ασθενής αποδίδονται στην υπερπλασία του προστάτη του, λέω αν, πρέπει να ενημερωθεί ότι η οριστική λύση, η πιο αιτιολογική προσέγγιση του ζητήματος, είναι βέβαια η χειρουργική. Δηλαδή, δεν μπορεί να βασιστεί επάπειρον στα φάρμακα. Δεν μπορούν να αποκλειστούν ασφαλώς, αλλά θα ξέρει ο ασθενής ότι η οριστική λύση, η αιτιολογική προσέγγιση του ζητήματός του είναι αυτή. Βάζω το αν, διότι, όπως είπατε και προηγουμένως, μπορεί μετά το χειρουργείο να του απομείνουν τα ερεθιστικά, τα οποία και γι' αυτά πρέπει να είναι ενήμερος. Στην πράξη, εγώ νομίζω, αν δούμε τι κάνουμε στην πραγματικότητα, εγώ νομίζω ότι όλοι μας με ένα τέτοιο άρρωστο, τι θα κάνουμε, θα του πούμε ότι κοίταξε. Σου γράφω αυτά τα φάρμακα, αλλά να ξέρεις ότι πιστεύω, επειδή έχεις αυτό και αυτό και εκείνο, ότι τα φάρμακα αυτά είναι μόνο μία πρόσκαιρη λύση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά κατά βάθος πιστεύω ότι θα πρέπει να χειρουργηθείς. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς αύριο στο debate, δηλαδή δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε ότι εμείς πιστεύουμε κατηγορηματικά, συμφωνώ με τον συνάδελφο αυτό που είπε πριν, ότι σε αυτούς τους ασθενείς εμείς είμαστε όλοι κατηγορηματικοί ότι από την πρώτη στιγμή όλοι θα μπείτε στο χειρουργείο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι ρεαλιστική θέση. Αλλά απλώς γίνεται το debate για να παρουσιάσουμε μερικά επιχειρήματα με την χορήγηση των φαρμάκων σε μεγάλο χρονικό διάστημα άσκοπα. Συγνώμη, παρακαλώ λίγο. Επειδή δεν σηκώνω σήμερα το χέρι. Αυτό που θέλω να πω είναι έχει άμεση σχέση με το. Αυτό που θέλω να πω έχει άμεση σχέση με το πρώτο ερώτημα του κύριου Μωυσίδη. Γιατί πρέπει δηλαδή να χειρουργηθεί τώρα ο ασθενής. Μα απαντήσαμε ότι κατά βάθος και εμείς συμφωνούμε ότι δεν θα του βάλουμε το πιστόλι στο κεφάλι ότι αύριο το πρωί θα χειρουργηθείς. Απλώς του περνάμε τη θέση ότι ξεκινάμε τα φάρμακα, τα δοκιμάζουμε για το όνομα Θεού. Ένα επιχείρημα που δεν ξέρω, θα το αξιολογήσετε εσείς για το αν πρέπει να προβούμε πιο γρήγορα στο χειρουργείο. Είναι κάτι που είχε υποθεί πρόσφατα στο κλινικό φροντιστήριο στη Θεσσαλονίκη, προδημήνου. Και νομίζω ότι είχε τεκμηριωθεί και από παθολογανατόμους. Ότι όσο πιο χρόνιο είναι το πρόβλημα της ψαθρικής συνδρομής,
τόσο μεγαλύτερες οι ιστολογικές αλλοιώσεις στον εξωστήραμή. Και εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο πούμε, θα μπορούσα, επειδή θα παρόντες και οι δύο συνάδελφοι, δηλαδή μπορέσουμε να το... Εγώ συμφωνώ με αυτό, αλλά δεν πιστεύω ότι θα έχουμε αλλοιώσεις στον εξωστήραμή εάν κάνουμε μία δοκιμή για 2-3 μήνες με φαρμακευτική αγωγή. Αυτό είναι ένα σωστό επιχείρημα, εάν πούμε ότι αυτόν τον άρρωστο που πιστεύουμε ότι έχει απόφραξη, τον κρατήσουμε 10 χρόνια. Αλλά δεν νομίζω ότι σε 2-3 μήνες θα δούμε κάποια αλλαγή ή κάποια εναπόθεση κολαγόνου στον εξωστήρα σε 2-3 μήνες. Συγγνώμη, απλώς για να ξεκαθαρίσουμε, το consensus σχεδόν το έχουμε αποφασίσει ούτως ή άλλως, έτσι. Δηλαδή ότι θα δώσουμε μια ευκαιρία στον ασθενή να πάρει τη φαρμακευτική αγωγή από τη στιγμή που και ο ίδιος το θέλει και δεν ζητά, δεν απαιτεί χειρουργείο. Και αργότερα, βλέποντας το αργότερα, όχι πολύ αργότερα, αλλά σε αυτούς τους 2-3 μήνες ενδεχομένως, που ο ίδιος δεν θα δει το αποτέλεσμα που θα ήθελε, θα προχωρήσουμε σε χειρουργείο. Αυτό ούτως ή άλλως, εκεί μάλλον θα καταλήξουμε. Το θέμα είναι να μπορέσουμε εμείς να επιχειρηματολογήσουμε απόλυτα ότι θέλουμε να χειρουργηθεί. Εκεί θα καταλήξουμε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, και πέρυσι θυμάμαι στα debate, σε ένα που ήταν με μια μεικτή ακράτεια τέλος πάντων, εμείς φωνάζαμε σε εισαγωγικά ότι έπρεπε να χειρουργηθεί, η άλλη ομάδα ότι δεν έπρεπε να χειρουργηθεί και καταλήξαμε στο ότι εντάξει, ας δοκιμάσουμε για να οριμάσει λίγο και η σκέψη και όλα τα σχετικά. Εδώ απλώς... είμαστε λίγο αδικημένοι, διότι μας έχουν βάλει να υποστηρίξουμε μια θέση η οποία είναι λίγο ακραία. Ότι με το καλημέρα σε έναν 60χρονο του λέμε μπες μέσα να χειρουργηθείς. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο, με βάση τα δεδομένα έχουμε δικαίωμα αυτό να το πούμε, μόνον οι απόλυτες ενδείξεις της χειρουργικής επέμβασης. Ποιες είναι αυτές? Επίσχεση, λυθίαση κύστης, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, νευρική ανεπάρκεια. Ο ασθενής μας δεν έχει τίποτα από αυτά. Αμέσως λοιπόν, θεωρητικά, είμαστε σε μειονεκτική θέση, διότι δεν μπορούμε στην ουσία να το στηρίξουμε. Και γι' αυτό λέω ότι θα είμαστε ειλικρινείς από την αρχή και θα πούμε ότι εμείς με τη θέση μας την οποία θα παρουσιάσουμε δεν μπορούμε να ισχυριστούμε κατηγορηματικά και θα ήταν λάθος ένα κλινικό φροντιστήριο να φύγουμε από εδώ και να πούμε ότι με βάση τα επιστημονικά δεδομένα εμείς προτείνουμε ότι εδώ αυτός πρέπει αύριο το πρωί να χειρουργηθεί. Απλώς θα δείξουμε μερικά επιχειρήματα με τα μειονεκτήματα της μακροχρόνιας φαρμακευτικής θεραπείας. Παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω λίγο στο διαγνωστικό κομμάτι, επειδή ίσως να μην το έχω καταλάβει εγώ καλά. Εν πάση περιπτώσει, διαγνωστικά είμαστε πλήρως καλυμμένοι ότι πρόκειται για απόφραξη μόνο από την υπερπλασία του προστάτη? Είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει κάποιο στένωμα στην ουρήθρα του? Αυτό θεωρώ. Ένα αυτό. Και δεύτερον, για να κλείσω και να πάρετε το λόγο, πότε είναι τέλος πάντων αυτό το κρίσιμο σημείο που ακόμα και αν υπάρχει μια βελτίωση με τα φάρμακα και με μια τακτική παρακολούθηση, θα πούμε του ασθενή, ήρθε ο καιρός? Ήρθε ο καιρός να χειρουργηθείς? Αυτό είναι ένα ερώτημα, ακριβώς αυτό είπα και εγώ πριν, ότι δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο πάρα πολύ. Γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το βάζουμε πάντα. Λέμε, ωραία, ήρθε μία μελέτη και μας λέει ότι αυτά τα φάρμακα, η μελέτη εμπτώπισε, έδειξε ότι επί 4 χρόνια μείωσαν την επίσχεση, μείωσαν. Στα 8 χρόνια τι γίνεται? Άρα στα 4 χρόνια λέμε σε όλους μας τους ασθενείς, τέρμα τα φάρμακα, αύριο το πρωί χειρουργήστε? Όχι. Αλλά δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αλλά στην πράξη τι γίνεται? Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει απάντηση, καταλήγουμε να παίρνουμε τα φάρμακα επί 10 χρόνια. Και αυτό είναι λάθος. Σπύρο. Δεν υπάρχει απάντηση, Σπύρο μου. Το αποτέλεσμα όμως του χειρουργείου είναι σαφώς. Ναι, δεν υπάρχει απάντηση για τη μακροχρόνια φάρμακα. Δεν υπάρχει evidence-based medicine. Πόσα χρόνια θα δίνει τα φάρμακα? Το μόνο που ξέρουμε είναι από μία μελέτη, την έδειξε ο Σταύρος, ότι από τους ασθενείς που παίρνουν αλφα-μπλόκες, που όπως είδατε η πλειοψηφία γράφει μονοθεραπεία με αλφα-μπλόκες, στα 3 χρόνια μέσα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν είναι ευχαριστημένοι. Έμεσα έχουμε μία πληροφορία. Αλλά αν μας ρωτήσει ένας άρρωστος, και μας την κάνει αυτή την ερώτηση, έρχεται από κάποιον, τον βλέπετε πρώτη φορά στο ιατρείο σας και βλέπετε ότι παίρνει προσκάρ 6 χρόνια και σε ρωτάει γιατρέ να το, ή αλφα-μπλόκερ, να το διακόψω? Τι απάντηση δίνετε? Για αλφα-μπλόκερ. Εγώ οι απάντησεις που δίνω, που είναι πρακτική, δεν είναι επιστημονική, είναι κόψτο για 15 μέρες, 20 μέρες και αν δεις ότι τα συμπτώματά σου επιδεινώνονται και ότι έχεις δυσκολία, ξαναπάρτο. Εάν δεις ότι είτε το παίρνεις είτε δεν το παίρνεις, είναι το ίδιο και το αυτό, κόψτο. Παρακαλώ. Υποτίθεται ότι στο follow-up επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο του. Αν μιλάμε ότι δεν έρχεται στο follow-up κανείς,
στην πράξη. Σύμφωνοι. Όχι, εγώ λέω ότι έρχεται. Για πετε ναι, μου λοιπόν, επαναλαμβάνω το follow-up. Σε ένα follow-up, πάντα κάνεις τουλάχιστον μια φορά κατέτος που θα κάνεις και τη μέτρηση του πίεση, θα δεις τον ασθενή σου συνολικά. Δηλαδή, άσχετα από το τι λέει αυτός υποκειμενικά, το ουροφλόγιο γίνεται για να αντικειμενικοποιήσουμε την περιγραφή των συμπτωμάτων του ασθενή. Ωραία. Άρα έχουμε στοιχεία για να κάνουμε συγκρίσεις σε ένα ασθενή που έχουμε follow-up. Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση από τους συναδέλφους που είναι εδώ μέσα. Πώς κάνουν Euroflow στην εξέταση στους ασθενείς που έρχονται για ενοχλήσεις από το προστάτη. Μπράβο, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Εάν είναι έτσι, να μια απάντηση. Στην πράξη όμως, να ξέρετε ότι το ποσοστό των ασθενών που κάνει Euroflow στην Ευρώπη σε κάθε επίσκεψη που πηγαίνει στον office-based urologist, όχι στον ουρολόγο που δουλεύει στο νοσοκομείο, δεν είναι τόσο ψηλό. Και η παρακολούθηση δεν είναι πάντα σε ουρολόγο έξω. Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι ασθενείς που παίρνουν αυτά τα φάρμακα, σας το λένε. Μου το γράφει, λέει, ο παθολόγος μου. Δεν κάνουν Euroflow οι παθολόγοι. Παρακαλώ. Και καρδιολόγος. Παρακαλώ. Θέλω να γυρίσω στο προηγούμενο θέμα. Για τα φάρμακα που θα τα δοκιμάζαμε στην αρχή, αισθάνομαι ότι στο debate δεν δικαιούμαστε να δοκιμάσουμε τα φάρμακα. Έτσι, πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε το disavantage στην πλάτη μας και να πάμε με αυτά που έχουμε. Δοκιμάζοντας τα φάρμακα και σε αποτυχία να πάμε στο χειρουργείο, παίρνουμε τα avantage της άλλης ομάδας. Πιστεύω ότι έστω με αυτά τα αρνητικά στοιχεία και το όντως το ότι ακούγεται πολύ επιθετικό και περίεργο, πιστεύω ότι πρέπει να το πάρουμε στην πλάτη μας και να υποστηρίξουμε ότι θα πάμε να τον χειρουργήσουμε αυτόν τον άρρωστο. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν συμφωνώ απόλυτα με την έννοια ότι εδώ δεν πρέπει να το δούμε μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πρέπει να συζητήσουμε και να κερδίσουμε κάτι από αυτή τη συζήτηση και να φύγουμε από εδώ έχοντας κερδίσει κάτι. Εγώ που υποτίθεται είμαι υπεύθυνος να στηρίξω αυτή τη θέση, σας ομολογώ ότι λίγες είναι οι περιπτώσεις σε ένα τέτοιο περιστατικό που θα επιμείνω στον ασθενή μου ότι αύριο το πρωί πρέπει να χειρουργηθείς. Απλώς τον ενημερώνω, του λέω ότι κατά βάθος πιστεύω ότι θα χειρουργηθείς κάποια στιγμή στο μέλλον. Σκέψου ότι μπορεί να πάρεις αυτά τα φάρμακα, σκέψου το, δες πώς θα πας, γιατί κατά βάθος πραγματικά πιστεύω ότι αυτός ο άρρωστος θα μου ξανάρθει και θα τον χειρουργήσω. Εάν του πω ευθύς εξ αρχής, αύριο το πρωί μπαίνεις να χειρουργηθείς, θα τον τρομάξω, μπορεί και να τον χάσω, δέστε το και επαγγελματικά. Ενώ εάν πάρω με το μαλακό, πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να χειρουργηθεί αυτός ο άρρωστος, αλλά στην πράξη το να υποστηρίξουμε ότι οι θέσεις μας είναι ξεκάθαροι ότι επειδή έχεις IPSS 26, η μόνη σου λύση είναι η επέμβαση, είναι λίγο τραβηγμένη. Κύριε καθηγητά, μας βάλατε δύσκολο. Τουλάχιστον αν μας είχατε βάλει ότι έχει επίσχεση ο άρρωστος ή δύο μεγάλες πέτρες μέσα στην κίστη, λοιπόν, θα είχαμε πιο πολλά επιχειρήματα. Εγώ να πω λίγο το ότι κανονικά το πρώτο μέρος αύριο είναι οι δύο θέσεις και δεν θεωρώ ότι πρέπει να μπει ότι θα δοκιμάσουμε με φάρμακα. Πρώτα γίνονται οι δύο τοποθετήσεις κόντρα και μετά αμέσως, επειδή το νόημα αύριο είναι να φτάσουμε και σε ένα κονσένσους, μετά θα πείτε στη συζήτηση ότι ναι, εντάξει, για να μην το χάλουμε και τα λοιπά, για να δούμε πώς θα πάει, να του βάλουμε λίγο φάρμακα. Αλλά από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι στην πράξη, και εγώ θα το έλεγα ότι δεν έχουμε, είναι μια περίπτωση που τα φάρμακα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική λύση και επίσης δεν ξέρω για πόσο καιρό. Ο δρόμος προς το χειρουργείο νομίζω ότι έχει ανοίξει. Από εκεί και πέρα όμως, θα του έλεγα που πάντοτε κάνει στο ένα μήνα που θα έρθει, το κρισιμότερο ερώτημα που υπάρχει, αφού δεν υπάρχει απόλυτη ένδειξη για χειρουργείο, είναι το IPSS του και πόσο και ο ίδιος νιώθει. Είσαι ευτυχής ή όχι, είσαι χαρούμενος ή όχι. Στον ένα μήνα επάνω με τους αλφα μπλόκες, όταν θα έρθει, στην πράξη μου έρχονται και λένε «Γιατρέ, βολεύτηκα» ή «Γιατρέ, δεν πάει». Πάντως, επειδή να ξέρεις ότι με βάση την βιβλιογραφία, το IPSS δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν επιχείρημα. Εάν δεις τα guidelines, το IPSS
είναι, έχουν γίνει μελέτες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο αποκλειστικό επιλογής θεραπείας. Συγγνώμη. Χρησιμοποιείται στην παρακολούθηση της θεραπείας που έχεις επιλέξει για να δεις πόσο αποτελεσματικό είναι. Μπορείς να πεις ότι οι πιθανότητες να χρειαστείς επέμβαση είναι υυξημένες, αλλά αν βγούμε και πούμε ότι εμείς με το IPSS αποφασίζουμε χειρουργείο αντί για φάρμακα, χάσαμε. Όχι, όχι, όχι. Το είπα σαν εμένα αντικειμενική καταγραφή. Να πω κάτι. Εγώ δεν κρίνω με τα IPSS. Ξέρετε που το χρησιμοποιώ στην κλινική μου πράξη. Για να μην ξεχνώ πώς να πάρω το ιστορικό. Μου διαφύγει μία από τις παραμέτρους. Ουσιαστικά. Γι' αυτό τις κάνω τις ερωτήσεις. Και τις κάνω σε επίπεδο συνέντευξης. Συμφωνώ για να δουλέψει το debate, η αρχική μας θέση να είναι υπέρ της επέμβασης, αλλά από τώρα σας λέω ότι μετά λίγο θα το γυρίσω. Αλλά από εκεί και πέρα, άμα ο ασθενής σου έρθει σε ένα μήνα και πει, γιατρέ, δεν είμαι χαρούμενος, δεν είσαι ευχαριστημένος, τι θα πεις? Τα guidelines λένε όμως ότι εσύ θα μείνεις στα φάρμακα. Δεν όχι, ισχύει. Όχι. Τα guidelines μας δίνουν ένα μπούσουλα. Το δύσκολο στο debate, ξέρεις ποιο είναι, Δημήτρη μου? Ότι εμείς τώρα καλούμεθα να πούμε ότι τον είδαμε σήμερα στο ιατρείο και τη Δευτέρα το πρωί του έχουμε κλείσει χειρουργείο. Όχι, αυτό εγώ είναι, ναι. Αυτό είναι λίγο τραβηγμένο. Όχι τη Δευτέρα το πρωί έχω κλείσει, συγγνώμη. Θα προτείνετε ότι έχουμε τη λύση και τις φαρμακοθεραπείες και του χειρουργείου. Τα υπέρ του ενός είναι αυτό και τα υπέρ του άλλου είναι κατά. Με τα φάρμακα μπορεί να έχει μια αντιμετώπιση, αλλά και στο αλλά αρχίζει να λες. Εκεί συμφωνούμε. Εγώ, ας πούμε, άμα είχα αυτό να το κάνω στη δουλειά του Σταύρου, θα πήγαινε και θα έβλεπα στις μελέτες ποια είναι η μέση βελτίωση για να υποθέσω για τα συμπτώματά του, αφού είναι και αυτοκινητιστής. Ποια είναι η μέση βελτίωση για αυτόν που είχαν σε αυτά τα επίπεδα του IPSS με τους alpha blockers. Λοιπόν, θα έβλεπα τα ερεθιστικά του κτλ. Τι θα γίνεται, πώς θα πήγαινε, γιατί είναι αυτοκινητιστής, δεν μπορεί να σταματάει και να στην εθνική οδό για το κατούριμά του. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να το φάει κανένας. Έτσι. Οπότε από εκεί και πέρα θα έβαζα μια τέτοια. Επίσης να πούμε ότι ένα μειονέκτημα της θέσης μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη και μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μόνο μια μελέτη πιλωτική η οποία ξεκίνησε και η οποία ακριβώς προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ξεκίνησε μια πιλωτική μελέτη αυτή τη στιγμή με ασθενείς intermediate και high risk για progression. Και στη μία ομάδα γίνεται προοπτικά τυχεοποιημένη μελέτη και στη μία ομάδα δίνουν φαρμακευτική αγωγή, στην άλλη ομάδα κάνουν μία minimal invasive και θα τους παρακολουθήσουν 3, 5, 7 χρόνια και την απάντηση. Αλλά βιβλιογραφικά οι θέσεις μας ναι, δεν στηρίζεται αλλά από. Αλλά εγώ επιμένω στο patient centeredness. Και εγώ, άμα ήμουνα μία από την πιο ισχυρή σας διαφάνεια για μένα, θα ήταν να καθίσει ο Σταύρος να κατεβάσει από το ίντερνετ ένα ατύχημα με φορτηγά και να πει, τορίστε, επισκέφτηκε τους άλλους γιατρούς και δέστε πού κατέληξε. Γιατί σταμάτησε για να κατουρίσει. Έτσι θα το ξεκινούσα.